Και να περάσουμε στην καθημερινότητα. Βραχνάς για χιλιάδες οδηγούς, το ράλι ακρίβεια στην βενζίνη. Ενώ σαν να μην έφτανε αυτό, οι καταναλωτές έχουν να αντιμετωπίσουν και ασυνείδητους βενζινοπόλες. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο πρατηριούχος στη Βάρη, που συνελήφθη για πειραγμένες αντλίες. Την ίδια ώρα όμως, πρατήρια που είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν για κλοπή λειτουργούν και πάλι κανονικά. Με αυτόν τον ηλεκτρονικό μηχανισμό, ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βάρη έκλεβε τους οδηγούς. Είμαι οδηγός και βιοτέχνης. Αν πιάσει εμένα να κλέβω το ΦΠΑ, θα με κλείσει μέσα. Εγώ, άμα θα πάω να κλέψω στη δουλειά μου, δεν θα με στείλουν φυλακή. Ο βενζινάς, άμα θα κλέψει, γιατί να μην πάει και αυτός φυλακή. Το βενζινάδικο που οι ελεκτές εντόπισαν, τις πειραγμένες πλακέτες στις αντλίες, παρέμεινε σήμερα κλειστό. Ο μηχανισμός που βλέπετε είχε ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο που η αντλία έδειχνε περισσότερα λίτρα από αυτά που πραγματικά είχαν μπει στα ρεζερβουάρ των οδηγών. Στις εποχές που ζούμε, είναι αδιανόητη τέτοια συμπεριφορά απάτης και κλοπής σε βάρος των καταναλωτών. Δεν έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να ελέγξει την αντλία. Δουλεύουμε για να βάζουμε βενζίνη. Ο 40χρονος ιδιοκτήτης κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ωστόσο, οι οδηγοί κάνουν λόγο για καθεστώς ατιμωρησίας και ζητούν να πέσουν βαριές καμπάνες. Όποιος κλέβει να αρχίσει να πίνει μαγαζιά. Εμείς πάντως θα πληρώνουμε συνέχεια. Πάντα εμείς την πληρώνουμε. Ποινικές κυρώσεις, μεγάλα πρόστιμα και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου είναι αυτά που προβλέπει ο νόμος. Οι οδηγοί είναι πλέον εξαιρετικά καχύποπτοι όταν γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους. Οι περισσότεροι οδηγοί, όπως μας λένε, πολλές φορές έχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν πληρώσει πολύ περισσότερα λίτρα από όσα πραγματικά μπαίνουν στο ρεζερβουάρ τους. Έχω βάλει βενζίνη και να αισθάνομαι ότι η βενζίνη απλά έληξε. Τέλειωσε γρηγορότερα από την περίμενα. Σου βάλε λιγότερα λίτρα από ό,τι πίστεψες. Ακριβώς. Όσοι αμαυρώνουν την εικόνα του κλάδου και κλέβουν τον κόσμο που τα βγάζει πλέον πέρα δύσκολα, δεν έχουν θέση ανάμεσά μας, υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων. Αφαίρεση των αδειών, εφόσον υπάρχει πρόθεση. Όταν υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί τοποθετημένοι στις αντλίες, σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει ούτε έλεγχος στο τίποτα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης καλούν τους οδηγούς να το καταγγέλουν όταν έχουν ενδείξεις πως εξαπατήθηκαν σε κάποιο πρατήριο καυσίμων.